Σε επαόριστον αναστολή εργασίας τέθηκαν από χθες 5 εργαζόμενοι σε γυροκομεία του νησιού μας, καθώς έληξε σχετική προθεσμία που είχε δοθεί στο προσωπικό προκειμένου να εμβολιαστούν. Πράγματι, μας έχει σταλεί η σχετική οικία, η οποία εστάλει σε όλα τα γυροκομεία της περιφέρειας Κρήτης. Είναι 28 τα γυροκομεία στην περιφέρεια Κρήτης. Το ποσοστό των εμβολιασμένων εργαζομένων ανέρχεται στο 97,2%. Έχουμε και 5 σε διαθεσιμότητα, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, 5 εργαζόμενοι οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε ελέγχους σε τομές υγείας ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Και πολύ καλά γίνεται αυτό από την Αρχή Διαφάνειας και γίνεται και από εμάς, συνεπικορούμενο και από εμάς. Προφανώς γνωρίζουν τις συνέπειες, οι οποίες είναι βαριές. Όταν κάποιος τίθεται σε διαθεσιμότητα και χάνει τη δουλειά του χωρίς να πληρώνεται, άρα σημαίνει ότι έχει γνωρίσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου, άρα πρέπει να εμβολιαστεί. Και αν αρνείται να εμβολιαστεί και είναι αρνητής, τότε θα παραμείνει σε διαθεσιμότητα. Σε ποσοστό 97,2% ανέρχονται οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε 28 γυροκομεία του νησιού μας, ενώ υψηλαίνει τα ποσοστά και στους ωφελούμενους στις επίμαχες δομές, οι οποίοι εμβολιάστηκαν αγγίζοντας το 94,4%. Οι εργαζόμενοι κατάλαβαν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και κατάλαβαν ότι δεν μπορεί κανένας να παίζει με τις ζωές των άλλων. Είναι λοιπόν γεγονός ότι έπρεπε να γίνει ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους, ούτως ώστε να μην υπάρχει διάχυση στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αναλυτική εικόνα για τον εμβολιασμό των εργαζομένων στα γυροκομεία έχει η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, με τον Σπύρο Πιτροπάκη να περιγράφει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η Περιφέρεια Κρήτης, έστω και μπορώ να πω πολύ σύντομα, από τις πρώτες περιφέρειες κατάλαβε ότι έπρεπε να περάσει σε αυτό το επίπεδο. Διότι ήταν ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που δεν υπήρξε εδώ στην ένταση που υπήρξε σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Κρατήσαμε όρθια την Κρήτη.